Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Υφυπουργός Εσωτερικών υπεύθυνος για την Μακεδονία και τη Θράκη, εκφράζω την χαρά, την τιμή και τη συγκίνησή μου, γιατί δια του παρόντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζεται η καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως μέρας μνήμης του θρακικού ελληνισμού. Επισημαίνω την πολύ μεγάλη εθνική, ιστορική και κοινωνική σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, της ρύθμισης αυτής. Γιατί η καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως μέρας μνήμης του θρακικού ελληνισμού συμβάλλει αφενός στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και αφετέρου στη διεθνοποίηση ενός ιστορικά επιβεβαιωμένου γεγονότος, της συστηματικής δηλαδή εξόντωσης των Ελλήνων της Θράκης και ιδίως της Ανατολικής Ρωμιλίας, η οποία προετοίμασε τις πρακτικές και πολιτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Αποδίδεται δηλαδή επιτέλους η οφειλόμενη τιμή και επιτελείται ένα χρέος απέναντι στους πολύπαθους θρακιώτες μας. Και αυτό γίνεται πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα και ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αυτό που ουσιαστικά επιτελείται είναι να μπει μια τάξη, ένα νοικοκύρεμα σε θέματα της διοικήσεως και ιδιαίτερα της αυτοδιοικήσεως. Όσοι γνωρίζουν καλά, και εγώ έχω και μια προσωπική εμπειρία, καθότι για 10 χρόνια έχω διετελέσει ως μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζουν ότι αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια συστηματικά, μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά είναι να ξυπνά σιγά σιγά η τοπική αυτοδιοίκηση από μια σχεδόν απόλυτη παραλυσία στην οποία είχε υποπέσει κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που συμβαίνει τώρα με αυτό το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακόμα μια αναζωογονητική ένωση, ώστε να μπορέσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά να λειτουργήσουμε έναν τέτοιο σημαντικό θεσμό που ουσιαστικά είναι και ένας πυλώνας εύρυθμισης λειτουργίας ολόκληρης της χώρας. Και βεβαίως είμαστε περήφανοι και γι' αυτό, και αυτό οφείλεται στην κυβέρνηση, στον Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη, σε όλους όσους συνετέλεσαν στην διάρθρωση αυτού του πολύ σημαντικού νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.